Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο είπε το δικό του όχι. Όχι στην κατάργησή του και στην υπονόμευσή του. Το Πανεπιστήμιο είναι κάτι που ενώνει, όπως είπε και η σχετική μου ανακοίνωση, και αυτό που έχω να πω για να τονίσω είναι ότι διαρκώς θα αντιμετωπίζει, αυτό να καταλάβουμε, το Πανεπιστήμιο, όπως και όλα τα περιφερειακά ιδρύματα, θα αντιμετωπίζουν διαρκώς μεγάλα στοιχήματα και διλήμματα στο μέλλον, όχι μόνο το άμεσο, αλλά και μέσω πρόθεσμα. Θα αντιμετωπίζουν διαρκώς το στοίχημα της αξιολόγησης, μια λέξη που πολλοί την απεχθάνονται, και θα καλείται να κερδίζει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Είναι σκληρά τα χρόνια, δεν χρειάζεται καθόλου επανάπαυση. Πρέπει να δούμε την ακαδημαϊκή του ολοκλήρωση, πρέπει να δούμε τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα. Έχουμε αρκετά αρνητικά, έχουμε όμως και πολλά θετικά δεδομένα που πρέπει να τα αξιολογήσουμε και κυρίως ο καθένας να κάνουμε αυτό που πρέπει. Άλλα πρέπει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, άλλα η διοικούσα του Πανεπιστημίου, άλλα η Περιφέρεια, άλλα εμείς οι βουλευτές, άλλα ο Δήμος και πάει λέγοντας. Πάντως δεν πρέπει να υποληφθούμε κανένας και κυρίως πρέπει να δουλέψουμε σαν ένας άνθρωπος. Ευχαριστούμε. Είναι καλό το ερώτημα. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να σας πω υπεύθυνα ότι αυτό που υπόσχεται είναι να αξιολογεί με ενιαία κριτήρια όλα τα ιδρύματα. Και τα κριτήρια διαρκώς εμπλουτίζονται με βάση την διεθνή και κυρίως ευρωπαϊκή εμπειρία. Αυτό πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν είναι πάντα επιλογή δική μας τα κριτήρια. Είναι κοινή επιλογή όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Και με βάση αυτά τα κριτήρια θα έχουμε τις αξιολογήσεις στο μέλλον. Αυτά είναι που πρέπει να παρακολουθούμε. Πρώτα απ' όλα η ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει να πω, έτσι. Εμείς δεν είμαστε πανεπιστημιακοί. Εμείς εφόσον το θέλουμε τόσο πολύ το Πανεπιστήμιο, γιατί πιστεύουμε στο νευραλγικό του ρόλο στην ανάπτυξη του τόπου, πρέπει να κάνουμε ό,τι προκύπτει από τη διαρκή συνεργασία και το διάλογο με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω είναι πολύ καθαρό το τοπίο. Σιγά σιγά δηλαδή ο πρώτος λόγος περνάει στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Γιατί μην ξεχνάμε πτυχία. Πτυχία αναγνωρισμένα πρέπει να δίνει και ανταγωνιστικά αυτό το ίδρυμα. Έτσι δεν είναι για να γεμίζουμε εμείς εδώ τις γαρσονέρες μας.